Θα φτιάξουμε το γλυκό μας. Μία τάρτα crème brûlée. Από κάτω μία φράτη crunchy τραγανή βάση σοκολατένια. Και από πάνω μία γέμιση crème brûlée. Στο τέλος θα την κάψουμε, οπότε θα έχει πραγματικά την αίσθηση της crème brûlée. Και από κάτω θα έχει την αίσθηση της τάρτας. Πάμε να δούμε τα υλικά και ξεκινάμε. Για την τάρτα crème brûlée θα χρειαστούμε. Για τη βάση, 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 50 γραμμάρια κακάο, 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, μία πρέζα αλάτι, 180 γραμμάρια βούτυρο παγωμένο, ένα αυγό μεσαίο, μία κουταλιά της σούπας νερό παγωμένο και ένα κρόκο αυγού αραιωμένο με μία κουταλιά της σούπας νερό. Για την κρέμ μπρουλέ θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια γάλα, 380 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική και 5 κρόκους από μεσαία αυγά. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 20 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θα κάνουμε τη βάση της τάρτας. Φυσικά γίνεται στο μίξερ, αλλά σε περίπτωση που δεν έχετε μίξερ, να σας δείξω πώς μπορεί να γίνει και στο χέρι, γιατί γίνεται και στο χέρι. Όπως είναι, σε ένα μπολάκι μεγάλο θα ρίξουμε το αλεύρι, το κακάο, άχνη ζάχαρη και το αλάτι μας. Τέλεια. Αυτά πάνε πίσω και φέρνω το βουτυράκι μου. Λοιπόν, το βουτυράκι πρέπει να είναι παγωμένο οπωσδήποτε για να βγει η συνταγή μας σωστά. Είτε χρησιμοποιήσετε το μίξερ, είτε δεν χρησιμοποιήσετε το μίξερ. Και όπως είναι, ρίχνουμε και όλο το βούτυρο μέσα στα υπόλοιπα υλικά. Τώρα, αναγκαστικά, εφόσον πάμε με τα χέρια, πρέπει οπωσδήποτε να φορέσουμε γάντια. Γιατί δεν θέλουμε να μεταφέρουμε τη θερμοκρασία από τα χέρια μας στο βούτυρο και να το λιώσουμε. Η όλη φιλοσοφία της τάρτας είναι πάρα πολύ απλή. Διονύση, σκέψου ότι σε μία βάση τάρτας έχουμε αλεύρι. Το αλεύρι, άμα το ανακατέψουμε, τι θα γίνει? Θα γίνει ζυμάρι, θα γίνει ψωμί. Θα γίνει το ζυμάρι ίδιο με το ψωμί. Η όλη διαδικασία που κάνουμε εδώ πέρα είναι για ένα συγκεκριμένο λόγο. Ας υποθέσουμε ότι αυτός είναι ένας κόκκος από αλεύρι. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε με αυτή τη διαδικασία είναι, καθώς τρίβουμε το αλεύρι μαζί με το βούτυρο, να καλύψουμε όλο το αυγό μας γύρω-γύρω με τι? Με βούτυρο. Οπότε, άμα ο κόκκος από τα αλεύρι έχει βούτυρο και άλλος ο κόκκος έχει από τα αλεύρι βούτυρο, τι δεν μπορούν να κάνουνε? Δεν μπορούν να ενωθούν και ουσιαστικά να γίνουν ψωμί. Θα υπάρχει αλεύρι, θα δέσει το ζυμάρι μας, θα γίνει μέσα στο φούρνο μια χαρά, αλλά η αίσθηση θα είναι τόσο αφράτη, πραγματικά θα λιώνει στο στόμα. Αυτό είναι το μυστικό. Ελπίζω να καταλαβαίνετε το λόγο που το κάνουμε, οπότε είναι πολύ σημαντικό στη διαδικασία αυτή να δώσετε το χρόνο που χρειάζεται στο βούτυρο να κάνει σωστά τη δουλειά του. Γι' αυτό το λόγο παίρνουμε το βούτυρο και σιγά σιγά τρίβουμε μαζί με το αλεύρι, το κακάο και την άχνη ζάχαρη. Η ίδια ακριβώς συνταγή, άμα αφαιρέσουμε την άχνη ζάχαρη και στη θέση από το κακάο προσθέσουμε αλεύρι, είναι για αλμυρές τάρτες. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Η ίδια διαδικασία, η ίδια φιλοσοφία. Βέβαια, για αυτούς που δεν έχουν πολύ χρόνο και έχουν μίξερ στο σπίτι, το μίξερ είναι πολύ πιο εύκολο σαν διαδικασία. Κατευθείαν τα βάζουμε όλα τα υλικά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στο μίξερ και το μίξερ κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το βούτυρο σχεδόν έχει εξαφανιστεί. Και κάνω αυτή τη διαδικασία, τρίβω στα χέρια μου μέσα το αλεύρι μαζί με το βούτυρο και ουσιαστικά καλύπτω το αλεύρι μου με βούτυρο. Αυτό πρέπει να κάνω σωστά και πρέπει να δώσω χρόνο. Δεν θα σας πάρει παραπάνω από 3-4 λεπτάκια. Η διαδικασία είναι εύκολη και μόλις το μείγμα μας είναι σαν βρεγμένη άμμος, δεν έχει δέσει, είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Σε αυτό το σημείο σταματάμε, ρίχνουμε μέσα ένα αυγουλάκι και λίγο νερό και ανακατεύουμε. Και αυτό που πρέπει να προσέξουμε, φίλε Διονύση, είναι ότι κερδίσαμε τόση ώρα να μην το χάσουμε. Δηλαδή, δεν πρέπει να παρανακατέψουμε. Σε περίπτωση που ανακατέψουμε πάρα πολύ ώρα, το βούτυρο που βάλαμε γύρω-γύρω από τα αλεύρι θα φύγει σιγά-σιγά, θα δέσει το αλεύρι και θα γίνει ζυμάρι. Οπότε, όσο λιγότερο ανακατέψουμε σε αυτό το σημείο, τόσο καλύτερο θα βγει το ζυμάρι μας. Τώρα, το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Να σας πω την αλήθεια, σε περίπτωση που τα ανοίξετε κατευθείαν και κάνετε τη βάση της τάρτας σας, γίνεται. Απλά επειδή εδώ πέρα δείχνουμε πάντα την τέλεια τεχνική και δεν κλέβουμε δρόμο, εγώ θα πάω με τον κανονικό τον τρόπο. Εφόσον ήταν παγωμένο το βούτυρο και δεν έχετε δουλέψει πολύ το ζυμάρι, μπορείτε κατευθείαν με τα χέρια σας να ανοίξετε μέσα στην ταρτιέρα. Αλλά εμείς τι θα κάνουμε, Διονύση? Θα τα ξεκουράσουμε. Μπράβο. Θα ξεκουράσουμε το ζυμάρι μας στο ψυγείο. Και εγώ έχω ήδη ξεκουράσει ένα και το έχω αφήσει λίγο έξω να μαλακώσει. Εδώ.
Ανοίγουμε τη σμεράκι μας. Εδώ. Και η διαδικασία είναι πανεύκολη. Χτυπήστε λίγο το ζυμάρι με το πλάστη. Και εδώ. Και χρειαζόμαστε δύο λαδόκολλες. Και θα ανοίξουμε το ζυμάρι μέσα στις λαδόκολλες, εδώ. Με το που δούμε ότι κολλάει, σηκώνουμε τη λαδόκολλα και συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Με το που δούμε ότι κολλάει, σηκώνουμε, γυρνάμε και από την άλλη πλευρά. Σηκώνουμε τη λαδόκολλα και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο προσπαθούμε να ανοίξουμε έναν ωραίο κύκλο, να μπορέσει να καλύψει την ταρτιέρα μας. Είναι τόση, θέλουμε να καλύψει και τα γύρω-γύρω, οπότε ουσιαστικά πρέπει να φτάσει μέχρι εδώ. Το βλέπουμε. Οπότε συνεχίζουμε. Τέλεια. Νομίζω πως είναι εντάξει και έχει ακριβώς το ίδιο πάχος παντού. Οπότε ήρθε η ώρα να στρώσουμε την τάρτα μας. Πολύ απλά, πάρε το ζυμάρι, τυλίξτε γύρω από το πλάστη και αφήστε να πέσει πάνω στην ταρτιέρα. Η ταρτιέρα μας είναι 24 εκατοστά και αυτό που θέλω να κάνετε, με το που καλύψετε καλά τη βάση, όλο αυτό που περισσεύει το γυρνάτε προς τα έξω, το βλέπετε, το καλύπτω. Και τώρα θα πείτε, καλά, τι κάνεις, είσαι τρελός. Αυτό που κάνεις δεν είναι λογικό, τζάμπα θα πάει το ζυμάρι, δεν θα πάει τζάμπα, γιατί αυτό που θα πετύχουμε είναι να κρατήσει το τέλειο σχήμα μέσα η βάση της τάρτας μας. Σε περίπτωση που κόψουμε τώρα το ζυμάρι και ψήσουμε μέσα στο φούρνο, αυτό που θα γίνει είναι η τάρτα να μπαίνει προς τα μέσα και να συρρυκνωθεί, κάτι που δεν θέλουμε. Τώρα. Ήρθε η αγαπημένη μου η ώρα. Η ώρα για το βάρος. Παίρνετε μεμβράνη, βάζετε εδώ, από τη μία πλευρά, σταυρωτάκι από την άλλη. Και βάζουμε το λεγόμενο cooking weight, δηλαδή το βάρος ψησίματος. Συνηθίζω να το κάνω αυτό με όσπρια, οπότε έχω ένα μίξ από όσπρια που χρησιμοποιώ για άλλες μου τις συνταγές. Θα πατήσω καλά, να φροντίσω να καλύψουν όλη την επιφάνεια της τάρτας και έτσι όπως είναι θα κλείσω προς τα μέσα τη μεμβράνη. Κοιτάξτε. Σε περίπτωση που κλείσετε προς τα μέσα τη μεμβράνη, δεν φοβάστε τίποτα, μπορεί να ψηθεί κανονικά στο φούρνο. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό η θερμοκρασία. Οπότε θα ψήσουμε μισή ώρα στους 150. Μετά θα βγάλουμε από το φούρνο, έτσι όπως είναι, θα αφαιρέσουμε το βάρος. Κοιτάξτε πόσο εύκολα βγαίνει, έτσι. Και θα ψήσουμε άλλα 20 λεπτάκια. Σύνολο 50. 30 με βάρος, 20 χωρίς βάρος. 150 βαθμούς. Μην βάλετε παραπάνω. Οπότε σε 50 λεπτάκια θα γυρίσουμε πίσω για να σας δείξω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, και μετά από 50 λεπτά η τάρτα μας είναι έτοιμη. Θα πάρετε ένα πυρηνωτό μαχαίρι, γιατί σε περίπτωση που δεν πάρετε πυρηνωτό, δεν θα γίνει η δουλειά σας. Πρέπει οπωσδήποτε να κόψουμε το μπισκότο που υπάρχει γύρω-γύρω. Οπότε, γυρίστε το μαχαίρι και σιγά-σιγά προς τα έξω κόψτε το παραπανίσιο μπισκότο. Κοιτάξτε πώς σιγά το κάνω και εγώ. Βάζω την τάρτα. Αυτά εδώ τι είναι. Είναι υπέροχα μπισκοτάκια για τον κύριο Διονύση. Διονύση, έλα εδώ αγόρι μου. Υπέροχος μεζές για σένα, μαζί με το γαλατάκι σου. Μπορείς να τα φας, είναι τέλεια. Τώρα, όπως βλέπετε, το μπισκότο μας έχει κοπεί άψογα. Παίρνουμε λίγο κρόκο αυγού αραιωμένο με νεράκι και θα καλύψουμε όλη μας την τάρτα και πάνω και εδώ με λίγο κρόκο. Βλέπετε εδώ πέρα που έχει μία μικρή ρογμούλα. Ουσιαστικά τι θα κάνω, θα πάρω και θα βάλω τον κρόκο μου εδώ. Γιατί θέλω να σφραγίσω όλα τα σημεία, ακόμα και τη βάση που έχω κάνει τις τρύπες με το πυρουνάκι. Θέλω να σφραγίσω ώστε να μην έχω πρόβλημα, καθώς θα ρίξω την υγρή γέμιση μέσα. Και τώρα για να λειτουργήσει μονοτικά ο κρόκος, θα πρέπει να βάλω 2 λεπτάκια μέσα στο φούρνο. Ίσα-ίσα να σφίξει. Βάζω μέσα στο φούρνο 2 λεπτά στους 150 βαθμούς. Και όσο ψήνεται η βάση μας, πάμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Για τη γέμιση τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Σε ένα κατσαρολάκι θα βάλουμε γάλα και κρέμα γάλακτος. Θα προσθέσουμε τη βανίλια μας. Και αυτό πάει πάνω στη φωτιά. Εδώ. Χαμηλή φωτιά, θέλουμε να ζεσταθεί και να βράσει το μείγμα μας λίγο. Σε ένα άλλο μπολάκι θα ρίξουμε τη ζάχαρη. Τη μισή ζάχαρη, την άλλη μισή θα τη βάλω εδώ. Και τους κρόκους. Ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα.
και περιμένουμε να πάρει μια βράση στο γάλα μαζί με την κρέμα γάλακτος για να κάνουμε την κλασική διαδικασία που κάνουμε σε μια κρέμα αγγλές. Όσο ανακατεύω τους κρόκους μου, η τάρτα πρέπει να είναι έτοιμη, οπότε τη βγάζουμε από το φούρνο. Και αυτό ήταν. Έχω την τέλεια ζύμη για τάρτα. Καλό θα ήταν να την αφήσουμε να κρυώσει καλά πριν ρίξουμε τη γέμιση μέσα. Οπότε, μόλις κάνετε την τάρτα 100%, τότε θα ξεκινήσετε να φτιάχνετε την κρέμα αγγλέζ. Τώρα, έχει αρχίσει να βράζει εδώ, κοιτάξτε. Βγάζω από τη φωτιά. Αφήνω τη φωτιά ανοιχτή, γιατί θα ξαναβάλω πάνω στη φωτιά. Και σιγά σιγά προσθέτω το μείγμα της κατσαρόλας μέσα στα αυγά με τη ζάχαρη. Όπως βλέπετε, δεν έχει καθόλου αλεύρι, καθόλου άμυλο, καθόλου corn flour, γιατί θέλουμε να κάνουμε μία crème brûlée. Σε περίπτωση που βάλουμε μέσα αλεύρι, corn flour ή κάποιο άλλο μέσο για να σφίξουμε την κρέμα μας πλην τον κρόκο, τότε κάνουμε κάτι διαφορετικό και δεν κάνουμε crème brûlée. Εγώ σας είπα ότι θα κάνουμε crème brûlée τάρτα και θα κάνουμε crème brûlée τάρτα. Τώρα σιγά σιγά ρίχνω όλο το μείγμα με το γάλα και την κρέμα μέσα στα αυγά και μεταφέρω ξανά όλο το μείγμα του μπολ μέσα στην κατσαρόλα. Τώρα, χαμηλώνετε τη φωτιά στη μέση. Δεν θέλουμε να ψήσουμε τελείως την κρέμα μας και να την κάνουμε κρέμα αγγλές. Θέλουμε ίσα ίσα να την ξαναζεστάνουμε, να την αναθερμάνουμε. Οπότε, χαμηλώνουμε στη μέση, με μία μαρίζα να κατέβουμε και μετράμε συνολικά 2 λεπτάκια. Δεν θέλουμε να γίνει ομελέτα το αυγό μας, οπότε σε χαμηλή φωτιά για 2 λεπτάκια και θα είναι έτοιμο για να ρίξουμε μέσα στην τάρτα και να ψήσουμε μέσα στο φούρνο. Και μόλις το μείγμα μας αρχίσει να σφίγγει και ένα καλό σημάδι είναι οι φουσκάλες από πάνω, μόλις αρχίσουν να διαλύονται, τότε το μείγμα μας είναι έτοιμο. Βγάζουμε τη φωτιά, βάζουμε σε μία κανάτα γρήγορα, δεν θέλουμε να συνεχίσει να ψήνεται μέσα στην κατσαρόλα, γιατί θα γίνει ομελέτα όπως σας είπα. Ρίχνουμε την κρέμα αγγλές μέσα σε μία κανάτα και πάμε στο φούρνο. Επιτέλους, ήρθε η ώρα να τελειώσει το γλυκό μας. Έτσι όπως είναι, μεταφέρουμε όλη τη βάση της τάρτας στο φούρνο. Και αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε να ρίξουμε τη γέμιση όσο είναι μέσα στο φούρνο. Άμα ρίξω τη γέμιση εδώ πέρα και μεταφέρω στο φούρνο, καταλαβαίνετε ότι θα κουνηθεί και θα φύγει. Οπότε δεν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Ερχόμαστε εδώ, όπως είμαστε, ρίχνουμε όλη τη γέμιση μέσα. Όλαλα. Είναι ακριβώς η γέμιση. Η συνταγή είναι ακριβώς, γι' αυτό σας λέω ότι δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε μετά. Οπότε μεταφέρουμε μέσα, κλείνουμε το φούρνο και ψήνουμε για μία ωρίτσα στους 120 βαθμούς. Μόλις είναι έτοιμη θα την αφήσουμε να κρυώσει και θα κάψουμε από πάνω με ζάχαρη να καραμελώσει κρεμπουλέ και θα γίνει χαμός. Είναι ένα γλυκό πραγματικά που θα κερδίσει όλες τις εντυπώσεις. Έχει λίγο μπελά, αλλά στο τέλος πιστέψτε με, αξίζει πραγματικά ο κόπος. Και μόλις η τάρτα μας είναι έτοιμη και κρυώσει καλά, καλό θα ήταν να τη βάλετε και στο ψυγείο, ξεφορμάρουμε. Πολύ απλά. Αυτή η βάση είναι αποσπόμενη. Μπορείτε να την βρείτε στο e-shop μας. Και όπως είναι, αφήνουμε εδώ. Να πάρω μια ωραία πιατέλα να τη βάλω. Εδώ. Ωραία δεν είναι αυτή? Τέλεια. Όλαλα. Βέβαια θα ζοριστώ να κόψω με το μαχαίρι εδώ πέρα. Αλλά δεν πειράζει, έχουμε κάνει μια καλή σοβαρή δουλειά. Α, θα μου φέρεις ξύλο. Έλα να σου δείξω πόσο έξυπνος είναι ο Λεωνίδας. Θα ζοριζόμασταν εδώ πέρα γιατί έχει γύσο, σωστά. Και μου έφερε ένα άλλο πιάτο, πάλι με γύσο. Ωραίος. Άγυσο. Εδώ δεν χωράει. Α, χωράει. Εντάξει. Τι είναι αυτό, 2-0. Εντάξει, ωραία, λοιπόν, δεν με πειράζει. Να σας πω ότι καμία crème brûlée δεν ψήνουμε με καστανή ζάχαρη και μαύρη ζάχαρη. Αυτά είναι μπούρδες, τα έχω ακούσει άπειρες φορές. Το καλύτερο χρώμα και το καλύτερο καραμέλωμα, πάντα μα πάντα crème brûlée, το παίρνει με τη λευκή κρυσταλλική ζάχαρη. Οπότε, πολύ απλά θα βάλετε λευκή κρυσταλλική ζάχαρη και θα κάψετε με το φλόγιστρο εδώ. Κάνουμε μία crème brûlée, οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ μην το παρακάνετε στη ζάχαρη. Δεν θέλουμε πολύ ζάχαρη, θέλουμε ίσα ίσα να υπάρχει φίτς καραμέλας από πάνω. Η crème brûlée θα γίνει ωραία γιατί θα την κάψουμε σωστά, θα βάλουμε λίγη ζάχαρη. Θα έχει ελαφριά καμένη καραμέλα από πάνω
και θα γίνει τέλεια. Και τώρα να σας πω την αλήθεια, όπως το σκέφτομαι, έκανα κακή επιλογή και εγώ του πιάτου. Κακή επιλογή και ο φίλος ο Διονύσης. Έτσι για να σε βγάλω άκυρο. Οπότε τα αφήνω στην άκρη και θα πάρω ένα ξύλο κοπής. Αν και κάναμε μια υπερπροσπάθεια για να κάνουμε ένα τόσο όμορφο αποτέλεσμα, στο τέλος θέλω να το σερβίρω λίγο πιο ρουστικ. Οπότε θα βάλω την τάρτα μου όπως είναι σε ένα ξύλο κοπής. Εδώ. Και ακούστε. Η καραμέλα απλά με το που την ακουμπάς πρέπει να σπάει. Πρέπει στο στόμα να κάνει απλά ένα κρούτσου κρούτσου. Να μην νιώθεις ότι τρως καραμέλα. Αυτή είναι η φιλοσοφία της crème brûlée. Και σας το λέω περισσότερο γιατί όντως, αν πάτε σε ένα μαγαζί και σας φέρουν crème brûlée που έχει πολύ ζάχαρη, κανονικά θα πρέπει να τη γυρίσετε πίσω. Κοίταξε εδώ. Γιατί δεν πρέπει να τρώμε ζάχαρη, πρέπει να τρώμε crème brûlée. Έχει σπάσει η καραμέλα, είναι τέλεια, είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Κοιτάξτε το αποτέλεσμα. Να βάλω ένα ωραίο πιατάκι για την τάρτα. Πραγματικά, μακάρι να πήγαινε σε μαγαζιά και να σου βγάζανε αυτό το γλυκό τόσο ρουστικ, τόσο φρέσκο και να ήξερες πως δεν είναι κάτι ετοιματζίδικο, είναι κάτι που έγινε πραγματικά με όλες τις τεχνικές όπως έπρεπε ακριβώς να γίνει. Τώρα θα κόψω και τα υπόλοιπα κομμάτια. Εδώ, Παναγία μου. Και θα αφήσω κάπως έτσι την τάρτα για food styling, γιατί είναι τέλεια. Για την τάρτα crème brûlée, φτιάχνουμε πρώτα τη βάση της τάρτας. Βάζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι, το κακάο, τη ζάχαρη άχνη, το αλάτι και το παγωμένο βούτυρο κομμένο σε μικρά κομμάτια. Τρίβουμε με τα χέρια μέχρι το αλεύρι να απορροφήσει το βούτυρο και το μείγμα να γίνει σαν βρεγμένη άμμος. Προσθέτουμε το αυγό, το νερό και ανακατεύουμε ελάχιστα μέχρι να γίνει μια εύπλαστη ζύμη. Την τυλίγουμε με διάφανη μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο να ξεκουραστεί για 30 με 60 λεπτά. Χτυπάμε τη ζύμη με έναν πλάστη για να μαλακώσει. Τη βάζουμε ανάμεσα σε δύο λαδόκολλες και την ανοίγουμε σε πολύ λεπτό φύλλο. Έπειτα την απλώνουμε σε μία ταρτιέρα και γυρίζουμε τις άκρες που προεξέχουν περιμετρικά προς τα έξω. Τρυπάμε τη βάση με ένα πιρούνι. Απλώνουμε διάφανη μεμβράνη, βάζουμε όσπρια για βάρος και τα καλύπτουμε με τη μεμβράνη. Ψήνουμε την τάρτα σε προθερμασμένο φούρνο στους 150 βαθμούς για 30 λεπτά. Στη συνέχεια αφαιρούμε το βάρος και ψήνουμε για ακόμα 20 λεπτά. Αφού ψηθεί, κόβουμε με ένα πριονωτό μαχαίρι το μπισκότο που προεξέχει από την ταρτιέρα. Απλώνουμε τον κρόκο αυγού αραιωμένο με το νερό σε όλη την επιφάνεια της τάρτας, ψήνουμε για ακόμα 2 με 3 λεπτά και την αφήνουμε να κρυώσει. Για την crème brûlée, βάζουμε σε μία κατσαρόλα το γάλα και την κρέμα γάλακτος, προσθέτουμε τη βανίλια, τη μισή ζάχαρη και αφήνουμε σε μέτρια φωτιά να ζεσταθεί το μείγμα. Βάζουμε σε ένα μπολ την υπόλοιπη ζάχαρη, τους κρόκους και ανακατεύουμε με ένα σύρμα. Ρίχνουμε σιγά σιγά το μείγμα του γάλακτος στους κρόκους με τη ζάχαρη, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Μεταφέρουμε όλο το μείγμα ξανά στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε συνεχώς σε χαμηλή φωτιά για 2 λεπτά μέχρι να δέσει ελαφρώς η κρέμα και τη βάζουμε σε μια κανάτα. Μεταφέρουμε τη βάση της τάρτας στον φούρνο, ρίχνουμε από πάνω την κρέμα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 120 βαθμούς για 60 λεπτά. Αφού ψηθεί, αφήνουμε την τάρτα crème brûlée να κρυώσει, την ξεφορμάρουμε και τη βάζουμε σε μια πιατέλα. Πασπαλίζουμε με ζάχαρη την επιφάνεια της κρέμας, την καίμε με φλόγιστρο μέχρι να γίνει σκούρα τραγανή καραμέλα και σερβίρουμε. Θέλω να καταλάβετε αυτό που λέω για τη ζάχαρη. Η ζάχαρη πρέπει να είναι τραγανή, αλλά πρέπει να είναι τόσο όσο. Ένα. Πώς φάνηκε από το 1 στο 5 εδώ στο βαθμό? 6. Ωραίος. Έφυγες. Εσείς δεν μπορείτε να δίνετε 6, μέχρι 5 μπορείτε να δίνετε. Να σου πω ότι με τον Μιχάλη εδώ κάνουμε μαζί τα γυρίσματα στο Bake Off. Οπότε έχει φάει γλυκά και από το Bake Off. Δώσε βαθμό. 5. Ωραίος. Δεν μπορεί να δώσει παραπάνω από 5. Μην τους λες να κλέβουν και να είναι ψέματα. Θα λένε ο κόσμος μετά ότι τους κοροϊδεύουμε. Ωραίος. Και θέλω να καταλάβεις πόσο λίγο πρέπει να είναι η ζάχαρη. Ίσα ίσα να κάνει κρούτσου κρούτσου. Δώσε το πεντάρι σου. 4. Τι λέει, γύρνα πίσω.